συνδέσουμε με την ποιητική του Αριστοτέλη. Χρονολογείται ανάμεσα στο 347 και στο 342 π.Χ. Είναι πεζός, δοκιμιογραφικός, ας το πούμε, λόγος. Δεν είναι όμως ένα δοκίμιο πλήρες, αλλά από τη μορφή του λόγου του είναι σημειώσεις από παραδόσεις. Είτε μαθητών, είτε του Αριστοτέλη, είτε του Αριστοτέλη με μετέπειτα διορθώσεις του ιδίου ή διορθώσεις μαθητή του. Υπάρχουν ενδείξεις στο κείμενο από τις οποίες ξέρουμε, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για σημειώσεις διδασκαλίας. Το κείμενο αυτό περί ποιητικής, όπως ονομάστηκε, δεν είναι μία γενική φιλοσοφία της καλαισθησίας, είτε του ωραίου είτε της τέχνης. Δεν μας δίνει μία φιλοσοφική θεωρία ανεπτυγμένη της τέχνης ή του ωραίου, αλλά θεματικά είναι μάλλον μία συστηματική θεωρία του ποιητικού λόγου και ειδικότερα μάλιστα ενός είδους του ποιητικού λόγου, του δράματος και μάλιστα της τραγωδίας, όπως επίσης λιγότερο διεξοδικά της κωμωδίας και του έπους. Θεωρούμε ότι μπορεί να μην είναι, δεν είναι ολοκληρωμένο αυτό που έχουμε, που έχει σωθεί. Ωστόσο, η θεωρία αυτή του είδους του ποιητικού λόγου, της τραγωδίας του δράματος που μας δίνει, της τραγωδίας κατ' εξοχήν, έχει προϋποθέσεις φιλοσοφικές, ενιαίες, αντλεί δηλαδή από κάποια θεώρηση φιλοσοφική για την τέχνη και για το ωραίο. Για αυτές όλες τις τέχνες που είδαμε στον Πλάτωνα ότι τις ονόμασε μιμητικές. Έτσι, το θυμάστε αυτό από την Πολιτεία. Και είναι ένα έργο που άσκησε τεράστια επίδραση σε όλη την ιστορία της αισθητικής από την πρόσληψή του. Και άσκησε τεράστια επίδραση τόσο ως προς τη φιλοσοφική θεωρία για την τέχνη που περιλαμβάνει ή προϋποθέτει, όσο και για τη θεωρία του δράματος και της τραγωδίας που έχει. Μπορούμε να πούμε ότι όλη η φιλοσοφία της τέχνης ως μίμησης έχει σημείο αναφοράς την αριστοτελική ποιητική. Αν την ερμηνεύει αυθεντικά ή, εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με το τι μπορεί κανείς να δει στο κείμενο του Αριστοτέλη ή όχι, είναι ένα θέμα της ιστορίας των αισθητικών θεωριών. Η κάθε εποχή, δηλαδή, προσέλαβε αυτό το πρωτότυπο, αυτή την πηγή με το δικό της τρόπο και την ερμήνευσε με το δικό της τρόπο και τη θεωρία της μίμησης. Έτσι. Αφετέρου, μία τεράστια επίδραση στην πρόσληψή της για τη θεωρία του δράματος και ειδικά της τραγωδίας. Εμείς τώρα εδώ δεν κάνουμε ένα μάθημα θεωρίας της λογοτεχνίας και των λογοτεχνικών ειδών, άρα εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο η αισθητική θεωρία που βρίσκεται πίσω από όλη αυτή την ανάπτυξη, τη θεωρία της τραγωδίας, και θα την χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα μιας τέχνης, έτσι. Δεν θα επισέλθουμε στις λεπτομέρειες της τεχνικές, της λογοτεχνικής θεωρίας, αλλά θα εστιάσουμε και θα επικεντρωθούμε σε ό,τι προκύπτει από αυτό το κείμενο για μια θεωρία της μίμησης ως φιλοσοφία της τέχνης. Ας πάμε τώρα καταρχήν στο κείμενο, θα ακολουθήσουμε σε κάποια σημεία το κείμενο και σας διαβάζω αυτή την πρώτη παράγραφο που θέτει το πλαίσιο της πραγματείας. Περιποιητικής
αυτίστε και των ειδών αυτής, ειν την αδύναμον δύναμην έκαστον έχει, και πώς δι συνίσταστε τους μύθους ή μέλη καλώς έξινη ποιήσεις, έτι δε εκ πόσων και ποιον εστί μορίων, ομοίως δε και περί των άλλων όσα της αυτής έστι μεθόδου λέγομεν αρξάμενη καταφύσιν πρώτον από τον πρώτον. Σας το μεταφράσω. Για την ποιητική την ίδια και τα είδη της, ποια δύναμη έχει το καθένα και πώς οφείλει, το δι είναι το πρέπει, έτσι, και πώς οφείλουν να συντίθενται οι μύθοι, εάν πρόκειται να είναι ωραία ή άρτια η ποιήσεις, επίσης δε, από πόσα και ποια μόρια αποτελείται, μέρη δηλαδή, αποτελείται. Ομοίως δε και για όλα τα άλλα, όσα σχετίζονται με την μέθοδό της, θα μιλήσουμε, ξεκινώντας κατά τη φυσική σειρά, πρώτον από τα πρώτα. Καταλάβατε τη δομή του κειμένου. Για ποιο πράγμα λέει ο Αριστοτέλης ότι θα μας μιλήσει ή ότι θα μιλήσει στους μαθητές του. Ποιο είναι το θέμα λοιπόν των διαλέξεών του. Ναι. Για την ποιητική και για τα είδη της. Η ποιητική είναι ένα επίθετο βέβαια. Πιο ουσιαστικό. Υπολογίζεται πώς. Τέχνη. Ποιητική τέχνη και ποια δύναμη έχει το κάθε είδος και τα λοιπά. Την έννοια της τέχνης την έχουμε συναντήσει. Έτσι. Την συναντήσαμε στον Πλάτωνα. Η ποίηση στον Πλάτωνα είναι τέχνη. Δεν είναι. Το μελέτησε, το ανέλησε αυτό με παράδειγμα τη ραψοδία στον Ίωνα. Εδώ Αριστοτέλης εισαγωγικά δηλώνει ότι θα μιλήσει για την ποιητική τέχνη ως τέχνη με την έννοια που βρήκαμε ότι χρησιμοποιείται εκείνη την εποχή και με την οποία τη χρησιμοποιεί ο Πλάτων και απορρίπτει ότι ο ραψωτός γνωρίζει μια τέχνη. Πώς σας φαίνεται αυτή η παράγραφος. Με ποια έννοια θα μας παρουσιάσει ο Αριστοτέλης την ποιητική ή πώς μας προειδεάζει ο τρόπος που μας λέει τα σημεία στα οποία θα δώσει βάρος. Ναι. Εγώ έχω την εντύπωση ότι θεωρεί πως είναι μία μέθοδος. Δείξω να λέει πώς πρέπει ναι. Να μην αποδίδονται, ποια πρέπει να είναι τα μέρη. Πώς οφείλουν να συντίθενται οι μύθοι. Άρα κάποιος κανόνας υπάρχει. Ποια είναι τα μέρη αυτής της τέχνης. Ποια είναι, και το λέει ρητά, η μέθοδος. Όλα όσα αφορούν στη μέθοδο. Αυτό σε ποια έννοια τέχνη σας παραπέμπει. Ναι. Σε κάποια πρακτική τέχνη, σε κάτι που μπορείς να μάθεις. Ναι. Σε κάτι που έχει κανόνες, που έχει σχέση με γνώση, που μπορείς να το μάθεις, που μπορείς να το διδαχθείς. Έτσι. Δηλαδή, ήδη εισαγωγικά είμαστε προειδεασμένοι ότι ο Αριστοτέλης θα προσπαθήσει να βρει τους λόγους που διέπουν αυτό το είδος της δραστηριότητας και της τέχνης. Θα βρει κάποιες αρχές που το διέπουν. Άρα εδώ ήδη έχουμε μία διαφορά με την πλατωνική θεώρηση. Είναι κάτι που μπορεί να το αναλύσει και να δείξει πώς γίνεται. Και μάλιστα θεωρεί ότι θα χρησιμοποιήσει την κλασική δικό του τρόπο ανάλυσης. Θα αρχίσει με τη σειρά, με τη φυσική σειρά, πρώτα από τα πρώτα. Τα πρώτα στον Αριστοτέλη είναι γενικότερες έννοιες, θα ακολουθήσει
τη διαδικασία, τη λογική διαδικασία του προσδιορισμού του γένους και της διαφοροποίησης των ειδών. Τη γνωρίζετε αυτή τη διαδικασία, έτσι, από άλλα μαθήματα. Είναι η λογική σχέση γένους-είδους. Και ο τρόπος με τον οποίο διακρίνονται τα είδη μέσα από την ενιαία θεώρηση κάτω από την έννοια του γένους τους είναι ο προσδιορισμός της λεγόμενης ειδοποιού διαφοράς. Δηλαδή της διαφοράς που θα διακρίνει το είδος. Έτσι, ειδοποιός, δηλαδή αυτή που συνιστά το είδος διαφοροποιώντας το από τα άλλα στοιχεία που υπάγονται σε αυτό την έννοια του γένους. Άρα ξέρουμε και πώς θα προχωρήσει. Ας δούμε πώς το κάνει αυτό. Ένα σχόλιο θα σας κάνω πρώτα, στο email καλός έξινη ποιήση. Έχουμε εκεί αμέσως το καλός, από το καλόν, που είναι το ωραίο. Εδώ, σε αυτή την πραγματεία, στον Αριστοτέλη, στο Περιποιητική, το καλός και το καλόν θα το βρούμε σε συνάρτηση με την τέχνη, με την ποιήση. Και θα το δούμε και αργότερα σε άλλα σημεία. Η όμορφη ποιήση είναι η ποιήση η άρτια, που έχει κατασκευαστεί με άρτιο τρόπο, που εκπληρεί, ας το πούμε, την τελειότητα της ποιήσης σύμφωνα με όσα οφείλει να, όσους όρους οφείλει να εκπληρεί. Έτσι. Καλλιτεχνικά άρτιο είναι ωραίο ένα έργο. Για να δούμε εδώ, μας κάνει μια παρίθμηση για τις τέχνες, τις ποιητικές. Εποποιία δι και η της τραγωδίας ποιήσης, έτι δε κωμωδία, είναι αμέσως μετά, έτσι. Έτι δε κωμωδία και η διθυραμβοποιητική και της αυλητικής υπλίστη και κιθαριστικής, πάσε την χάνουσιν ούσε μιμήσεις το σύνολον. Διαφέρουσι δε αλλήλων τρισίν. Η εποποιία και η ποίηση της τραγωδίας και η κωμωδία και η διθυραμβοποιητική και το περισσότερο μέρος της αυλητικής και της κιθαριστικής τέχνης όλες την χάνουν να είναι στο σύνολό τους μιμήσεις. Έχουμε λοιπόν την έννοια του γένους, την έννοια της μίμησης. Όλες αυτές οι τέχνες είναι μιμήσεις. Και έχουμε αμέσως και το και τη λέξη που σηματοδοτεί την αναφορά στην ειδοποιώ διαφορά, το διαφέρουσι. Έτσι. Διαφέρουν κατά τρεις τρόπους μεταξύ τους. Μπορούν να διαφέρουν μεταξύ τους κατά τρεις τρόπους. Δηλαδή υπάρχουν τριών ειδών ειδοποιά κριτήρια, θα μπορούσαμε να πούμε. Και αυτά είναι στο 1-3, θα σας το διαβάσω όπως είναι η πρόταση και μετά θα τα απομονώσουμε. Το «ή», το «ήταν», είναι το διαζευτικό. Έτσι. «Ή γαρ το ενετέρης μιμήστε, ή το έτερα, ή το ετέρος και μη των αυτών τρόπων». Είτε το ενετέρης, είτε το έτερα, είτε το ετέρος. Μετέφρασα κάθε φορά το διαζευτικό «ή», έτσι, και το είπα «είτε». Διαφέρουν με τρεις τρόπους. Είτε το ενετέρης, είτε το έτερα, είτε το ετέρος. Να δούμε τι σημαίνουν αυτά. Έτσι. Καταρχήν, αυτή η δοτική, το «το». Συντακτικά σε τι αναφέρεται?
Ναι. Σε ποιο ρήμα με ποιο ρήμα θα το συνδέσετε. Ναι. Άρα, ως προς τι διαφέρουν, έτσι. Σε τι, ως προς τι διαφέρουν. Ή με ποιον τρόπο ή με ποιο μέσον διαφέρουν, μπορεί κανείς να το μεταφράσει. Και με όλους τους τρόπους. Δεν έχει πολύ ισχυρή σημασία. Ισχυρή χαρακτηριστική είναι απλώς η σχέση του με το διαφέρουν. Ότι δίνει τις οπτικές από τις οποίες, υπό τις οποίες μπορούν να διαφέρουν αυτά τα είδη. Τώρα πρέπει να δούμε τους άλλους τύπους. Εν εταίρης, σας τα έχω γραμμένα βέβαια, δεν χρειάζεται να τα γράψω. Εν εταίρης, έτερα και εταίρος. Για να ολοκληρώσουμε λίγο τη γραμματική ανάλυση, το εταίρος εξηγείται κιόλας. Εταίρος και μη των αυτών τρόπων. Το και μη των αυτών τρόπων πάει στο εταίρος. Έτσι. Εν εταίρης μπορούν να διαφέρουν ως προς τα μέσα με τα οποία γίνεται η μίμηση. Εν εταίρης μιμήστε. Με διαφορετικά μέσα. Το εταίρη σημαίνει διαφορετικός. Έτσι. Η δοτική που έχει μας δίνει, είναι δοτική του μέσου, εν εταίρης, με διαφορετικά μέσα να μιμούνται. Είτε λοιπόν μιμούνται με διαφορετικά μέσα, είτε διαφορετικά, τι, αντικείμενο της μίμησης, διαφορετικά πράγματα μιμούνται, είτε εταίρος, είτε με διαφορετικό τρόπο και όχι με τον ίδιο τρόπο. Έτσι. Άρα το εταίρης αφορά το μέσον της μίμησης. Το έτερα η αιτιατική, το αντικείμενο της μίμησης και πάντα εννοείται το μιμήστε, έτσι. Και το εταίρος σημαίνει το με ποιον τρόπο γίνεται η μίμηση. Στη συνέχεια, για να εξηγήσει αυτό, δίνει παραδείγματα πώς μπορούν τα διάφορα είδη της ποίησης να διαφέρουν μεταξύ τους αναλόγως ποια μέσα χρησιμοποιούνται για τη μίμηση, ποια είναι τα αντικείμενα της μίμησης, ποια είναι και ποιοι είναι οι τρόποι. Και ειδικά στα μέσα κάνει μία παρομοίωση με την ζωγραφική. Στο 1.4. «Ως περγάρ και χρώμαση και σχήμαση πολλά μιμούνται την ες απικάζοντες, η μεν διατέχνης η δε διασυνηθείας, έτερη δε δια της φωνής, ούτω καν τες ηρημένες τέχνες άπασε μεν ποιούνται την μίμηση εν ρυθμό και λόγο και αρμονία κτλ.» Ας μείνουμε πρώτα σε αυτή την παρομοίωση με την ζωγραφική. Επειδή μας έχει μιλήσει στην αρχή ότι η θεωρία του θα είναι για τη μιμητική τέχνη, για μας που μας ενδιαφέρει η φιλοσοφία του για την τέχνη, μας ενδιαφέρει να δούμε ότι χρησιμοποιεί παρομοιώσεις ή παραλληλισμούς και με άλλες τέχνες που δεν είναι ποιητικές, έτσι όπως είναι η ζωγραφική, και μετά θα δούμε και τον ανδριαντοποιό, έτσι, τη γλυπτική. Άρα και εκείνες τις τέχνες τις θεωρεί με παρόμοιο τρόπο, έτσι, παράλληλα, πιο πολύ την ποίηση, την ποιητική είναι που θέλει να την παραλληλήσει με εκείνες ως μίμηση. Γιατί φαίνεται αυτό είναι κάτι που πρέπει να το διδάξει, να το μεταδώσει. Δεν ήταν δεδομένο. Για τη ζωγραφική φαινόταν να είναι πιο ευνόητο και το είδαμε και στον Κρατήλο. Πάλι εκεί χρησιμοποιούνται οι παρομοιώσεις του πώς γίνεται κάτι, πώς μιμούμαστε φυσικά κάποια πράγματα ή με χρώματα ή με σχήματα και τα βλέπετε πάλι τα ίδια μέσα, χρώματα, σχήματα, έτσι, ή και με τη φωνή. Απικάζοντες. Μιμούνται απικάζοντες. Τι δημιουργείται ως αποτέλεσμα αυτής της μίμησης? Ένα απίκασμα, δηλαδή μια παράσταση, παριστούν, έτσι. Παριστούν. Και μάλιστα αυτό υπάρχουν τεχνίτες, οι μεν διατέχνης, και άλλοι έτσι από συνήθεια, δηλαδή όπως το κάνουμε και μεταξύ μας.
να μιμούμαστε κάτι ή κάποιον, ή τη φωνή ενός σώου, παραδείγματος χάρη. Αλλά και διατέχνης, όπως ένας ζωγράφος που το κάνει αυτό σαν δουλειά του. Με τον ίδιο τρόπο, λέει. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο, ούτω και οι προαναφερθήσεις τέχνες, όλες ποιούνται την μίμηση. Είναι η διατύπωση του Αριστοτέλη. Ποιούνται την μίμηση, πραγματοποιούν τη μίμηση ή δημιουργούν τη μίμηση. Και με ποια μέσα, εν ρυθμό και λόγο και αρμονία, με ρυθμό, με λόγο και με αρμονία, και αυτά ή χωρίς ή με μιγμένης, δηλαδή είτε χωριστά το καθένα από αυτά, είτε ανάμεικτα. Ακριβώς αυτό δημιουργεί και τις διαφορές ανάμεσα στα είδη αυτών των μιμητικών τεχνών. Με παρακολουθείτε, έτσι. Και φέρνει, συνεχίζει φέρνοντας παραδείγματα, ότι παραδείγματος χάρη η αυλητική και η κιθαριστική χρησιμοποιεί μόνο αρμονία και ρυθμό. Μιμείται δηλαδή μόνο με την αρμονία και το ρυθμό. Η ορχιστική, η τέχνη των ορχιστών, μόνο με ρυθμό, δεν χρησιμοποιεί αρμονία, δηλαδή δεν κάποια μιμητική κίνηση, παντομίμας που μπορούσε να γίνει, έτσι, με την οποία μιμούνταν πράξεις και ήθη, όπως μας λέει σε αυτή την παράγραφο, και γάρ ούτε οι ορχιστές δια των σχηματιζομένων ρυθμών μιμούνται και ήθη και πάθη και πράξεις. Σχηματιζομένων ρυθμών, με τις μορφές, έτσι, με το σχήμα που παίρνει η ρυθμική τους κίνηση. Και έτσι η ορχιστική ξεχωρίζει κατά αυτόν τον τρόπο από την κιθαριστική και την αυλητική, ότι έχει μόνο ρυθμό, ενώ η κιθαριστική και η αυλητική έχει και αρμονία και ρυθμό. Με αυτόν τον τρόπο αυτής της διαδικασίας ξεχωρίζει καταρχήν τα είδη κατά τα μέσα που χρησιμοποιούν για τη μίμηση. Ενδιαφέρον για εμάς είναι να δούμε στο 1447b τι γράφει για την κατηγοριοποίηση της εποποιίας ή της τέχνης των λόγων. Θα μπορούσαμε να πούμε και λογοτεχνία σήμερα. Είναι ποίηση με λόγο, με έπι, με έπος. Η εποποιία, λέει, μόνον, το βρήκατε στο 1447, μπει λίγο πριν ξεκινήσει, μόνον της λόγης ψηλής ή της μέτρης. Το ψηλής με γιώτα, τι σημαίνει? Μόνο με γυμνούς λόγους, δηλαδή, τι είναι οι γυμνοί λόγοι, οι απλοί μόνο λόγοι, τι δεν έχουν? Ή με μέτρα, λέει όμως. Ή με σκέτους λόγους ή με μέτρα, χωρίς προπάντων συνοδεία μουσικής. Έτσι. Και από αυτά μπορεί και να τα αναμίξουν μεταξύ τους ή και όχι. Δηλαδή, μπορεί μία ποίηση να χρησιμοποιεί μόνο ένα μέτρο, ένα είδος μέτρου. Μπορεί να χρησιμοποιεί δύο είδη μέτρων, να τα συνδυάζει. Ή μπορεί και να αναμειγνύει όλα τα είδη μέτρικής που υπάρχουν. Θα το δούμε αυτό μετά. Του χρειάζεται για να κάνει μία διευκρίνηση που για εμάς εδώ είναι σημαντική. Σε αυτό το σημείο, ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι αυτή η τέχνη, η ποιητική δηλαδή με την στενή έννοια του όρου, τη τέχνη των λόγων που φτιάχνει αυτό που και σήμερα ονομάζουμε ακόμα ποιήση, ανώνυμος ετύχαινε μέχρι του νυν. Δεν είχε όνομα και γι' αυτό και το εποποιία είναι προσθήκη των εκδοτών. Έτσι, της κριτικής έκδοσης. Λέει λοιπόν ότι αυτό το όνομα δεν υπήρχε, δεν κυκλοφορούσε, δεν ήταν δόκιμο.
δεν είχε όνομα, ένα συνοπτικό που να λέει κατά κάποιο τρόπο ότι είναι μια τέχνη του λόγου, αυτό που λέμε σήμερα λογοτεχνία, δεν το είχε. Γιατί δεν το είχε? Διότι δεν υπήρχε, λέει, τίποτα κοινό ανάμεσα στους μίμους του Σόφρονος και του Ξενάρχου και τους σοκρατικούς διαλόγους, εννοεί του Πλάτωνα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ναι, παραδείγματος χάρη. Η μίμη ήταν μια ποίηση διαλογική με πολύ... ξέρετε τι είναι η μίμη, ξέρει κάποιος να το πει? Με θέματα της καθημερινής ζωής, κατεξοχήν μάλιστα ευτελή και άσχημα, ανθρώπινα πάθη, ανθρώπινα λάθη και με μία γλώσσα όχι υψηλή. Ένα πολύ ευτελή τρόπο χρήσης της γλώσσας, όπου απεικονίζονταν καθημερινές σκηνές της ζωής και γι' αυτό τα φέρνει σε αντίθεση. Τι κοινό, λέει, να έχουμε τώρα ανάμεσα σε αυτή την ποίηση και στους σοκρατικούς διαλόγους, για να το πούμε αυτό με μία έννοια. Δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Και τι γινόταν? Θα σας διαβάσω το επόμενο κομμάτι. Ούτε, λέει, είχαμε κάτι κοινό, δεν αναγνωρίζαμε, ερμηνεύω δηλαδή, δεν αναγνωρίζαμε κάτι κοινό αν κάποιος επιείτο την μίμηση, έτσι, με τρίμετρα ή με ελεγίες ή με άλλα κάποια τέτοια μορφές στίχου και στροφής, έτσι. Μπορούσε ο καθένας να κάνει, υπήρχε ποίηση με διαφορετικό στίχο, με διαφορετικό μέτρο, με διαφορετική μορφή στροφής και δεν είχαμε τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε ποιο είναι το κοινό σε αυτά. Το κοινό που λέμε τώρα ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε, τι δεν είχαν τη δυνατότητα να τα αναγνωρίσουν, ως τι δηλαδή, εννοεί? Ναι, αλλά ένα κοινό όνομα σε αυτά όλα, ως τι δηλαδή θα ήθα, ως... ως τέχνη, ως μία τέχνη του λόγου. Έτσι, αυτό που είπε η εποποιία που ήταν μέχρι τώρα ανώνυμος. Γιατί? Γιατί υπήρχαν τόσες διαφορετικές μορφές και δεν αναγνωρίζαμε ούτε είχαμε τη δυνατότητα να βρούμε τι το κοινό υπάρχει μεταξύ όλων αυτών. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο, πλην οι άνθρωποι, συνάπτοντες το μέτρο το ποιήν, ελεγοποιούς τους μεν, τους δε εποποιούς ονομάζουσιν. Συνάπτοντες το ποιήν το μέτρο. Δηλαδή, τι έκαναν οι άνθρωποι που δεν έβρισκαν κάτι κοινό για να τα χαρακτηρίσουν όλα ως ένα, ως ανήκοντα ή υπαγόμενα σε ένα γένος. Έχοντας ως κριτήριο το μέτρο. Ναι. Έχοντας ως κριτήριο το μέτρο, τους ονόμαζαν ανάλογα με το μέτρο ή τη μορφή της στροφής ως ελεγοποιούς ή ως εποποιούς. Είπατε ως κριτήριο. Κριτήριο για ποιο πράγμα? Μέσα στα κείμενα θα κοιτάξετε. Δεν φτάνει να είναι κριτήριο, είναι κριτήριο για κάτι. Ναι, το ποιήν, ακριβώς, έτσι. Προσδιορίζοντας το ποιήν από το μέτρο. Λες και αυτή ήταν η ποιητική τους επίδοση. Λες και αυτός ήταν ο σκοπός αυτού του ποιήν. Να είναι το μέτρο. Έτσι. Τους ονόμαζαν και τους χώριζαν μεταξύ τους κατά τα μέτρα. Ελεγοποιούς και εποποιούς και τα λοιπά. Τους δε εποποιούς ονομάζουσιν, και εδώ είναι το σημαντικό σημείο για μας, ούχος κατά την μίμησιν ποιητάς, αλλά κοινή κατά το μέτρον προσαγορεύοντες. Προσαγορεύοντες τους ως τι? Ως χαρακτηρίζοντάς τους ποιητές, όχι ως προς το ότι ποιούν μίμηση, ποιούνται την μίμηση, έτσι, όχι επειδή, όχι κατά τη μίμηση, αλλά κατά το μέτρο.